Τίμησε τις παραδόσεις στο Ρέθυμνο ανήμερα το Πάσχα, με οικογένειες και παρέες να γιορτάζουν με την ψυχή τους, στέλνοντας ευχές για υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να περνάμε καλά, γιατί τα χρόνια μας δεν είναι πολλά. Όσα έχουμε, να τα περνάμε με υγεία και με αγάπη προς όλο τον κόσμο. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα, τηρούμε τις παραδόσεις, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και ειρήνη. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο, με ευτυχία, αγάπη και ειρήνη. Πρωταγωνιστικό ρόλο βάση παράδοσης είχε το αρνί, που ψινόταν από νωρίς το πρωί στις αυλές, συνοδευόμενο από άπλετο κρασί, σε μια άκρος γιορτινή ατμόσφαιρα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και ειρήνη προπάντων, που νομίζω είναι και το ζητούμενο της εποχής. Ψήνουν το πασχαλινό αρνί, τα πασχαλινά δέσματα και νομίζω περνάνε καλά. Αρνάκια. Και διάφορα. Μια χαρά είναι, όλα καλά. Τι τροχοπίνουμε σήμερα? Το αντάκι, το γνωστό και με το κουκουρέτσι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Παρά τον άστατο καιρό, οι ρεθυμιώτες δεν πτωήθηκαν, έχοντας ήδη προνοήσει για τους εσωτερικούς χώρους που στέγασαν το ολοήμερο γλέντι. Κάνα τηλέφωνο, τίποτα, είναι εσείς. Πλακώδη από κάτω, πάρε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, όλοι να περάσουμε ευτυχισμένες γιορτές. Κάθε χρόνο βρισκόμαστε όλοι στο χωριό και περνάμε ωραία. Ας έχουμε υγεία και χαρά. Και τι σου αρέσει πιο πολύ, τι είναι πιο νόσιμο από το αρνί? Τα γλυψίματα, το κόκαλαν. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και ό,τι καλύτερο έχουμε στον καθένα. Όσοι δεν βρέθηκαν σε οικογενειακά τραπέζια, εκμεταλλεύτηκαν την αργία κάνοντας βόλτα στην πόλη και πίνοντας καφέ κάτω από το συννεφιασμένο ουρανό και με θέα τη φουρτουνιασμένη θάλασσα.